Έχουμε τον κύριο Κώστα Φαρσαλινό, ερευνητής δημόσιας υγείας στα πανεπιστήμια, συνεργάζεται με πανεπιστήμια Πατρών και Δυτικής Αττικής, και τον έχουμε διότι από χθες το Ηνωμένο Βασίλειο, πώς αλλιώς πολιτικά, παίζει πρώτο τραπέζι πίστα στα ελληνικά μνημεία. Λογικό. Πάνε σε κάλπες. Ο Σούνακ τόπε 4 Ιουλίου. Τρολάρει και τους Αμερικανούς. Γεννημένη 4η Ιουλίου. Προσέξτε όμως, ο Φαρσαλινός δεν μιλήσει για πολιτική ακριβώς. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Διότι χθες τα ελληνικά μέσα κεντρικά, χαμός. Η άλλη ιστορία με τις μεταγγίσεις αίματος, 30.000 θύματα, συγκάλυψη από φαρμακοβιομηχανίες, επιστήμονες, πολιτικούς, εδώ και 40 χρόνια, 12,7 δις λίρες οι αποζημιώσεις από το κράτος προς τα θύματα, παίζει πρώτο θέμα στο Ηνωμένο Βασίλειο σε όλα. BBC, Sky News, Observer, Independent, Times, εδώ αυτό δεν παίζει, και θα δείτε πώς συναρμόνει με το εδώ, διότι έχει ουρίτσα το πράγμα. Κύριε Φαρσαλινέ, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα και στους ακροατές. Πριν από αυτό κύριε Φαρσαλινέ, επειδή είστε και ερευνητής δημόσιας υγείας, στη Λαμία δεν ζείτε? Ναι, ναι. Καλά, πώς τα έχετε καταφέρει εκεί? Τζίρος 120 εκατομμύρια, μία εταιρεία τροφίμων, σερβίροντας οικολογικά κάμπιες και τα λοιπά, εμπριμέ με φτερά, ποκότες, πάγο, ακούμε και τα λοιπά. Έλεγχος δημόσιας υγείας δεν υπάρχει. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολύ μεγάλη εταιρεία με πάρα πολύ μεγάλη ιστορία, πάνω από 30 χρόνια. Ναι. Τώρα αναφέρεσαι, για να καταλάβουν και οι ακροατές, το συμβάν με τα παιδικά γεύματα, ναι, τα οποία προκάλεσαν κάτι τέτοιες εντερίτιδες. Αυτό που έχει βρεθεί μέχρι στιγμής είναι ότι υπήρχε ένα μικρόβιο Staphylococcus aureus. Αυτό ανακοινώθηκε επίσημα, το οποίο, κύριε Σαχίνη, συνήθως σχετίζεται με χειρισμό τροφίμων και όχι με κακή ποιότητα τροφίμων. Mm. Πάλι βέβαια η συμπαραγωγική διαδικασία είναι, η συμπαραγωγή του γεύματος, δεν είναι ότι ξεφεύγει από την παραγωγική διαδικασία, και αναμενόμενο είναι, διότι μετά την προετοιμασία των γευμάτων προέκυψαν τα προβλήματα και δεν προέκυψαν σε ένα μόνο παιδί. Περιμένω να... Ναι, αλλά βγαίνουν... Σωστά, δεν θα το πούμε δικαστικά, αλλά βλέπω ότι εδώ βγαίνουν καταγγελίες ότι και πέρσι υπήρχαν αναφορές και πρόπερσι, ωστόσο η δουλειά ήταν δουλειά. Τώρα, ίσως υπήρχαν αναφορές μεμονωμένες από γονείς, το οποίο όμως εγώ δεν γνωρίζω να οδήγησε σε διερεύνηση. Όχι. Να υπήρξε διερεύνηση τέτοιων περιστατικών άλλη φορά για τα σχολικά γεύματα. Μάλιστα. Έτσι, για να έχουμε και μια εικόνα από πρώτο χέρι. Πάμε τώρα σε αυτό, κύριε Φαρσαλινέ, που ενώ έχει γίνει πρώτο θέμα και όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, καταρχάς θα έπρεπε να μας αφορά εμάς. Διότι έρχεται και ένα νομοσχέδιο, ακούστε εδώ πώς δένουν μερικά πράγματα, προσχέδιο νόμου, όπου το αίμα στην Ελλάδα ιδιωτικοποιείται με τη δωρεά αίματος, και ιδίως το πλάσμα, φτιάχνονται ιδιωτικά κέντρα συλλογής πλάσματος, όπου θα πηγαίνεις, θα δίνεις και θα τα κονομάς. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, δένουν αυτά. Ειλικρινά δεν το ήξερα. Ναι, ναι, βέβαια. Είναι από χθες. Πρωτόγνωρο. Από χθες. Σχέδιο νόμου που επεξεργάστηκε το Υπουργείο Υγείας προβλέπει την επέκταση ιδιωτικοποίησης στο αίμα με ακατάσχετη και αφορολόγητη για τους δωρητές αίματος και πλάσματος για τις ώρες εργασίας που έχασαν κατά τη διάρκεια της δωρεάς, συν ένα μπόνους ιδίως για το πλάσμα. Και μάλιστα ιδρύονται έξω από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και τα κέντρα αίματος στις νοσοκομιακές υπηρεσίες, οι ιδιωτικές νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και μη κυβερνητικές οργανώσεις που ιδρύουν ιδιωτικά κέντρα συλλογής αίματος. Μέχρι τώρα η αμοιβή σε εισαγωγικά, γιατί δεν ήταν αμοιβή χρηματική, ήταν το να πάρεις άδεια την εργασία σου και στο στρατό να δίνουν κάποιες μέρες άδεια. Μάλιστα. Δεν υπήρξε ποτέ χρηματική αμοιβή στην Ελλάδα, νομοθετημένο αυτό, και είναι μία από τις πολλές χώρες η Ελλάδα που δεν ισχύει αυτό. Και ξέρετε, το σκάνδαλο και το έγκλημα με τις μεταγγίσεις, με τις μολυσμένες μεταγγίσεις αίματος, είχε ως βάση ακριβώς την οικονομική απληστία και την επιπληρωμή αιμοδοσία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για να καταλάβουν οι ακροατές από την αρχή τι συνέβη, φαρμακοβιομηχανίες στις Ηνωμένες Πολιτείες παρήγαν προϊόντα αίματος και πλάσματος
πληρώνοντας τους αιμοδότες να δώσουν αίμα. Το αποτέλεσμα όταν πληρώνουν τους αιμοδότες, κύριε Σαχίλη, είναι ότι υψηλού κινδύνου άτομα που χρειάζονται χρήματα, όπως είναι η χρήση ναρκωτικών, οι φυλακισμένοι τότε, εγώ λέω τα γεγονότα τι συνέβη, πήγαιναν και χορεύαν αίμα. Όμως το αίμα είναι ένας πολύ καλός φορέας ιών. Αυτό ήταν γνωστό και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας από τη δεκαετία του 40. Τι συνέβη λοιπόν? Η παντίτιδα ΣΕ που δεν μπορούσαν, δεν την είχαν ανακαλύψει καν τον. Τη λέγανε non α, non β η παντίτιδα, μη α, μη β η παντίτιδα. Και ο ιός του HIV που εμφανίστηκε από τη δεκαετία του 70 πράγματι στην πραγματικότητα, εμείς τον πήραμε χαμπάρι από τη δεκαετία του, στις αρχές δεκαετίας του 80, βρισκόταν μέσα στα δείγματα. Εν τω μεταξύ, άλλαξε η διαδικασία και αντί να παίρνεις μια μονάδα πλάσματος την οποία την πάγωνες και μετά τη χορηγούσες αφού την ξεπαγώσεις στον κάθε ασθενή, και μιλάμε τώρα για αιμοροφιλικούς για παράδειγμα, οι οποίοι χρειάζονταν παράγοντα 8, τους λείπει ο παράγοντας 8 και κάνουν εύκολα αιμορραγίες τα άτομα με αιμοροφιλία, φτιάξαν μια άλλη μέθοδο όπου το έκαναν αποξήρανση και το πάγωναν, το οποίο όμως τι συνέβαινε? Έπαιρναν πάρα πολλά δείγματα, εκατοντάδες ή και χιλιάδες, και τα αναμίγνυαν σε μια παρτίδα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ένας ή λίγοι, αν ήταν μολυσμένοι, μόλυνταν αυτομάτως όλα τα δείγματα, γιατί μπαίνουν όλα σε ένα καζάνι, να το πω να το καταλάβουν οι ακροατές. Στις αρχές λοιπόν του 1982 καταλαβαίνει το Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι κάποιοι αιμοροφιλικοί, οι οποίοι έπαιρναν τέτοια προϊόντα, εμφάνισαν HIV, λίμωξη. Από πού θα μπορούσε να γίνει αυτό? Μόνο από τις μεταγγίσεις. Η εταιρεία η ίδια που το παρήγαγε, μία από αυτές, στη γατρική της Μπάγκερ τότε, Κάτερ Λάμπορατορις λεγότανε, ανακαλύπτει ότι χορηγώντας τα δείγματα αυτά, κάπου το 1982, ανακαλύπτει χορηγώντας τα προϊόντα αυτά στις συμπαντήρες, εμφάνιζαν ένα age-like σύνδρομο, σύνδρομο σαν τον HIV. Το αποκρύπτει και στη συνέχεια, όταν αρχίζουν να βγαίνουν προειδοποιήσεις ότι είναι πιθανό αυτά τα προϊόντα να περιέχουν τον ιό HIV, διερρύγνει τα ημάτια της ότι όλα είναι ασφαλή. Και ότι είναι μια συνωμοσιολογία όλο αυτό. Το 1984 το γνώριζε όμως η εταιρεία. Και αυτά τα λέει η αναφορά την οποία παρήγγειλε η Τερέζα Μέη το 2017, μετά από 40 χρόνια, προσέξτε. Έτσι. Ναι. Και το πόρισμα βγήκε στις 20 Μαΐου. 5 χρόνια κράτησαν οι έρευνες. 5 με 6 χρόνια, το 2018 ξεκίνησε η έρευνα. Η εταιρεία λοιπόν το 1984 και άλλες εταιρείες παράγουν ένα εναλλακτικό προϊόν το οποίο περνάει υποθερμική επεξεργασία. Όμως κύριε Σαχίνη, η εταιρεία έχει στόκ από τα παλιά και επειδή θα είχαν πολλά λεφτά πουλάγε και τα παλιά και σε ορισμένες περιπτώσεις συνέχιζε να παράγει και με την παλιά μέθοδο, ναι, ξεστοκάριζε τα παλιά όπως σας το είπα. Μάλιστα. Για οικονομικούς λόγους και για λόγους marketing. Όπως σας το λέω. Και συνέχιζε να παράγει και τα παλιά, διότι είχε κάποια μακροχρόνια συμβόλαια και ήταν και φτηνότερη η παραγωγή των παλιών. Φαρμακευτική εταιρεία, η σωτήρη της ανθρωπότητας, τώρα μιλάμε έτσι. Αυτά βρέθηκαν έγγραφα μέσα στην εταιρεία. Και αφού σταμάτησαν να τα πουλάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη, συνέχισαν επί πάνω από ένα χρόνο να τα πουλάνε στην Ασία και στην Λατινική Αμερική. Και δεν εννοώ στην Ασία σε τριτοκοσμικές χώρες ή αναπτυσσόμενες χώρες, εννοώ στην Ταϊβάν, στη Σιγκαπούρη, στην Ιαπωνία και φυσικά και σε άλλες όπως η Μαλαισία κτλ. Προσπαθούσαν μάλιστα να προωθήσουν τέτοια προϊόντα, για παράδειγμα στην Ιαπωνία, σύμφωνα με έγγραφα. Στην Αγγλία, δε, όταν το 1983
η υπεύθυνη του τμήματος λιμωδών νοσημάτων του Εθνικού Σύστηματος Υγείας έγραψε μια επιστολή και λέει ότι είναι πολύ πιθανό αυτά τα προϊόντα να περιέχουν τον ιό HIV και πρέπει να σταματήσουμε την εισαγωγή τους από τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί εκεί πληρώνουν και πάνε υψηλού κινδύνου άτομα και δίνουν αίμα. Αγνοήθηκε πλήρως. Και στη συνέχεια, βλέποντας τα περιστατικά, εν γνώστος πλέον ότι συνέβαινε, άρχισε η απόκρυψη, καταστροφή εγγράφων, το να αποκρύψουν ακόμα και από τους ασθενείς, να καθυστερούν να τους ανακοινώσουν ότι έχουν μολυνθεί. Ηρωνίες, εγώ διάβασα αναφορά ενός ανθρώπου ο οποίος είχε λευκαιμία τότε μικρό παιδί και προσβλήθηκε από υπατήτητα σε λόγω της μετάγγισης, να του λένε ότι έλα μωρέ, τουλάχιστον δεν έχεις λευκαιμία, αφού δηλαδή πέρασε η λευκαιμία. Τώρα τη μετάγγιση χρειαζόσουν. Τέτοιο ύφος και η αναφορά περιγράφει ξεκάθαρα, προσέξτε, χρησιμοποιεί τη λέξη συγκάλυψη, cover up. Και λέει μάλιστα ο πρόεδρος της επιτροπής που συνέταξε, έκανε την έρευνα και συνέταξε την αναφορά, αν χρησιμοποιούσα οποιαδήποτε άλλη λέξη θα ήταν απόκριση της πραγματικότητας. Τώρα θα σας τα λέω από ρεπορτάζ στα μέσα ενημέρωσης στην Αγγλία, τα οποία έβγαιναν κάθε μία δύο ώρες καινούργια και ανανεώνονταν. 20 Μαΐου η ειδησιογραφία της Αγγλίας ήταν αυτό. Στην Ελλάδα είδα στις 21 άρθρα μιας παραγράφου που μιλούσαν απλά για κάτι αποζημιώσεις που θα δώσει το κράτος σε κάποιους που με μετάγγιση χωρίς καμία λεπτομέρεια όπως αυτή. Ακούστηκε το πιο εντυπωσιακό. Ο FDA, ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των Ηνωμένων Πολιτειών, ναι, μας έλεγε το 1985, 1,5 χρόνο σχεδόν αφού είχαν παραχθεί τα πιο ασφαλή προϊόντα, ότι η εταιρεία και άλλη εταιρεία και δεύτερη στις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζει να εξάγει σε χώρες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς άλλες χώρες, τα παλιά δυνητικά μολυσμένα προϊόντα. Και τι κάνει? Κάνουν μια ιδιωτική συνάντηση, και παραλαμβάνω υπάρχουν έγγραφα που τα αποδεικνύουν αυτά, τα γράφει αναφορά, δεν τα λέω εγώ. Κάνουν μια ιδιωτική συνάντηση με τις εταιρείες, τους λένε να σταματήσουν τις αγωγές και τους λένε να λήξουμε το θέμα ήσυχα για να μην ενοχλήσουμε το Κογκρέσο, την επιστημονική κοινότητα και τους πολίτες. Τι ωραίες δουλίτσες. Τι ωραίες δουλίτσες, κύριε Φαρσέλινε. Δεν μου λέτε, κύριε Φαρσέλινε. Οργανισμός τροφίμων και φαρμάκων των Ηνωμένων Πολιτειών. Από αυτά τα προϊόντα παράγωγα αίματος έχει λάβει. Λοιπόν, μάλιστα, όταν σας αρχίσει η δεκαετία του. Ακούστε, κύριε Σαφίνε, και ένα τελευταίο. Ναι, ναι. Όταν στην Αγγλία άρχισε να γίνεται ντόρος, έβγαιναν καθηγητές και επιστήμονες και χαρακτήριζαν φαντασιόπιτους και ταρακοποιούς όσους έκαναν όσους δημιουργούσαν θέμα. Συνωμοσιολόγους και ψεκασμένους. Μάλιστα. Η ιστορία της συνωμοσιολογίας και των ψεκασμένων δεν είναι καινούρια. Χρησιμοποιείται κατά καιρούς με άλλους χαρακτηρισμούς και με άλλα επίθετα, αλλά χρησιμοποιείται κατά καιρούς. Οι άνθρωποι αυτοί, προσέξτε, 30.000 άτομα, όπως είπατε, και 3.000 νεκροί, 380 παιδιά. 72 παιδιά πέθαναν από ένα σχολείο μόνο. Παιδιά μεγάλωσαν έχοντας χάσει τους δύο γονείς τους από HIV λόγω μετάγγισης. Και αυτά είναι μόνο δηλαδή στην Αγγλία. Βγήκαν τώρα θύματα και δεν είναι τα θύματα. Πρέπει να πέρασαν έναν αγώνα, σαν τον αγώνα που περνούν οι γονείς τώρα με τα Τέμπη, κύριε Σαχίνη. Διάρκειας όμως 40 ετών. Και προσέξτε, κύριε Φαρσαλινέ. Κύριε Φαρσαλινέ, ακούτε. Υπάρχουν και άλλα θύματα που δεν το ξέρουν. Μα ακούτε, κύριε Φαρσαλινέ, ναι, μα ακούτε. Αυτά είναι καταγεγραμμένα ως θύματα στην Αγγλία. Το ερώτημα στην Αγγλία. Στην Αγγλία είναι ως θύματα. Δεν ξέρουμε τι είναι ευρύτερη τέτοια. Στην Ελλάδα τέτοια παράγωγα αίματος θεωρείτε ότι έχουν εισαχθεί? Κοιτάξτε, τότε δεν μπορώ να ξέρω και δεν μπορούσα να βρω στοιχεία. Είναι γεγονός πάντως ότι είχαμε περιστατικά HIV και σε αιμορροφιλικούς στην Ελλάδα, και στην Ελλάδα, όχι δηλαδή ότι είμαστε εξαίρεση, και από μεταγγίσεις. Το θέμα, προσέξτε, είναι άλλο ένα θέμα, δεν ξέρω αν έχουν έρθει τα συγκεκριμένα προϊόντα, είναι άλλο ένα θέμα το ότι εμφανίστηκε ένας καινούριος ιός. Δεν υπήρχαν τα μέσα να ελεγχθούν τα αίματα τότε, μην το ξεχνάμε αυτό.
άλλο από εκεί να ξεφύγει και να προκύψουν κάποια ζητήματα, και άλλο να έχουμε επιπληρωμή, εμμοληψία, αιμοδοσία δηλαδή, για να μαζέψουμε πολλά δείγματα για να παράγουμε προϊόντα και να ανεχόμαστε να μπαίνουν πολύ υψηλού κινδύνου τότε και χωρίς να έχουμε έλεγχο άτομα να δίνουν αίμα γιατί χρειάζονται τα χρήματα. Να έχουμε την εταιρεία να αποκρύπτει. Να έχουμε στη συνέχεια γιατρούς, επιστήμονες και πολιτικούς να συγκαλύπτουν. Δηλαδή δεν είναι η αναφορά, περιγράφει ξεκάθαρα. Δεν πρόκειται για ατύχημα. Έτσι, είναι άλλο να συμβεί κάτι για παράγοντες που δεν μπορούμε να ελέγξουμε και για καινούργια πράγματα που συμβαίνουν, και είναι άλλο να έχουμε όλη αυτή την ιστορία και να έχεις το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τις φαρμακευτικές εταιρείες, τις ρυθμιστικές αρχές και τους πολιτικούς, τους προστάτες μας δηλαδή, όπως τους ανακαλύψαμε επί πανδημίας, να συνεχίζουν να προκαλούν θύματα. Και να το αποκρύψουν. Δεν μου λέτε, υπάρχει. Και να μην τους αποζημιώνουν φτάνοντας μέχρι 40 χρόνια μετά. Υπάρχει εικόνα, δεν ξέρω, λέω, αν υπάρχει από. Εγώ σας έχασα, κύριε Ζακίνη. Ναι. Μ' ακούτε τώρα? Τώρα, ναι. Υπάρχει, λέω, εικόνα, δεν ξέρω, επειδή το έχετε δει το θέμα, αν υπάρχει τώρα εικόνα, ναι. Ποιες κοινωνικές τάξεις ή εθνοτικές ομάδες ανήκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έπεσαν θύματα των μολυσμένων παραγόντων, ή είναι οριζόντιο? Όχι, δεν έχω εικόνα ότι υπήρξε κάποιος διαχωρισμός. Δεν έχω καμία τέτοια εικόνα. Μάλιστα, σήματα που είδα που βγήκαν δημόσια και ανέφεραν είτε το δικό τους προσωπικό πρόβλημα είτε της οικογένειάς τους, δεν ανήκαν σε χαμηλά κοινωνικο-οικονομικά στρώματα. Όχι, δεν υπήρξε κάποια. Κατάλαβα τι λέτε. Πάτε εσείς προς κάποια παλαιότερα και επιστημονικά πειράματα που γινόταν, όπως το παράδειγμα στους μαύρους με τη σύφυλη, που έβαλαν επίτηδες με σύφυλη για να δουν την πορεία της νόσου κτλ. Όχι, δεν είχαμε τέτοιο θέμα, δεν υπήρξε τέτοιο θέμα. Δεν υπήρξε τέτοιο θέμα. Άρα, από όσο γνωρίζω εγώ και από όσο διάβασα πλήρως την βιβλιογραφία στην Αγγλία, δεν αναφέρθηκε καθόλου αυτό το θέμα. Άρα, τι να καταλάβουμε σήμερα που έρχεται σχέδιο νόμου για νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, καθώς και σε μη κυβερνητικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα να ιδρύουν ιδιωτικά κέντρα συλλογής αίματος προς μετάγγιση ή κλασματοποίηση, καθώς και κέντρα συλλογής πλάσματος προς κλασματοποίηση, όχι με άδειες μόνο αλλά και επιπληρωμή από τον δότη στην Ελλάδα? Τι να καταλάβουμε εμείς από αυτό? Από προσωπικά χρησιμοποιήσω το παράδειγμα της αιμοδοσίας κατά την πανδημία, όταν άρχισα να δίνω αυτές τις γελίες πληρωμές και τα δώρα για όσους εμβολιαστούν, και έλεγα ότι δεν μπορεί να δίνεις οικονομικά ανταλλάγματα για ιατρικές πράξεις, και είχα αναφέρει το παράδειγμα της αιμοδοσίας, διότι η Ελλάδα είναι μια από τις πάρα πολλές χώρες όπου απαγορευόταν η οικονομική αμοιβή για αιμοδοσία. Τι να πω, είναι. Ξέρω, κύριε Σαχίνη, αυτό δεν λέγεται ούτε καπιταλισμός πλέον. Αυτό δεν λέγεται ούτε καπιταλισμός. Ναι, λέγεται. Εκράσει το λέω. Βαμπύρκα. Αυτή τη συνολογία. Βαμπύρ καπιταλισμός. Είναι λυπηρό. Είναι λυπηρό. Δηλαδή δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει ηθική, κύριε Σαχίνη, μετά την πανδημία. Έχει χαθεί κάθε έννοια ηθικής. Τέλος. Και θυμάστε, τα λέγαμε. Τα λέγαμε ότι ήταν τα προεόρτια. Ότι θα δούμε κι άλλα. Ότι θα είναι αφορμή για πολλά πράγματα. Και τα βλέπετε. Εντάξει, ζητάμε. Και πούμε, τι να πούμε για το σύστημα υγείας. Βάζουμε απογευματινά χειρουργία και κλείνουν οι χειρουργικές κλινικές. Δεν υπάρχουν αναισθησιολόγοι. Δεν υπάρχουν οι χειρουργικές κλινικές σε μεγάλα νοσοκομεία. Αλλά θέλουμε απογευματινά χειρουργία. Τι να συζητήσουμε? Τι να πούμε. Και το θέμα, κακώς είπατε, δεν είναι πολιτικό, διότι πολιτικό είναι καταρχάς. Διότι οι πολιτικοί 40 χρόνια απέκρυπταν και συγκάλυπταν το θέμα πρώτοι από όλους. Όχι, δεν είπα ότι το θέμα. Το 2017, κύριε Σαχίνη. Βγάλτε το hands free, δεν με ακούτε διαφορετικά, κύριε Φαρσαλίνα, σας παρακαλώ. Ναι, όχι, ξέρω. Ναι. Δεν είπα ότι δεν είναι πολιτικό. Είπα ότι ο κύριος Φαρσαλίνος δεν θα μας μιλήσει για τις πολιτικές εξελίξεις που έχουμε από χθες στο Λονδίνο. Αυτό εννοούσα. Όταν είπα δεν θα μας μιλήσει. Ναι. Θα μας μιλήσει για πιο βαθιά πολιτική. Απλά έχει και αυτό πολιτικές προεκτάσεις.
Ναι. Μου λέει εδώ κάποιος φίλος και θέλω, αν το γνωρίζετε, δεν είστε αιματολόγος, αν το γνωρίζετε όμως, να μας το απαντήσετε, διότι είστε ερευνητής δημόσιας υγείας. Είμαι εθελοντής αιμοδότης και μάλιστα με ομάδα 0 ρέζους αρνητικό, ναι, που ως γνωστόν έχει την υψηλότερη ζήτηση λόγω συμβατότητας με όλες τις άλλες ομάδες. Αλλά και γιατί έχουν την ίδια ομάδα δεν μπορεί να πάρει απάλι. Έδινα 2 φορές το χρόνο όταν ερχόταν στο χώρο εργασίας μου κινητή μονάδα αιμοδοσίας, η οποία όμως διατηρούσε το αίμα σε τράπεζα αίματος για αποκλειστική χρήση των υπαλλήλων της εταιρείας. Αφού αποχώρησα την εργασία μου, προσπάθησα να συνεχίσω την εθελοντική προσφορά. Ωστόσο, με πολλές δυσκολίες, αφού το κοντινότερο αιμοδοτικό κέντρο απέχει 20 χιλιόμετρα από μένα. Αυτό σημαίνει κόστος χρόνου και ταλαιπωρία. Για μένα είναι επιπλέον κίνητρο, μπορεί να με κινητοποιήσει να συνεχίσω να προσφέρω το αίμα μου. Γιατί λοιπόν να είναι κακό, λέει, να νομοθετηθεί ένα αντίδωρο για όσους δωρίζουν το αίμα τους? Η αιμοδοσία είναι μια ύψιστη πράξη κοινωνικής αλληλεγγύης και βοήθειας προς τον συνάνθρωπο. Δεν είναι προϊόν οικονομικής συναλλαγής. Με το ίδιο σκεπτικό, να αρχίσουμε να έχουμε και παρένθετες μητέρες επιπληρωμή και να λέμε ποιο είναι το πρόβλημα, αφού το κάνουν, γιατί να μην πάρουν και ένα χαρτζηλικάκι. Μα με συγχωρείτε τώρα, δεν μπορεί να ιδιωτικοποιούμε και να κάνουμε εμπορική συναλλαγή με υψίστης ηθικής ζητήματα και ζητήματα τέτοια κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης, διότι αυτά διαμορφώνουν και μια κοινωνία, κύριε Σαχίνη. Αλλιώς είμαστε ζούγκλα. Αλλιώς είμαστε ζούγκλα. Είναι δυνατόν να κάνουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα? Πριν από 3-4 χρόνια θα διανοούταν κανένας να θεωρήσει το αίμα ως προϊόν οικονομικής συναλλαγής? Την αιμοδοσία εννοώ, γιατί η παραγωγή, ναι, προϊόντων, ναι, από εκεί, εντάξει, χρειάζεται κάποια εταιρεία να δουλέψει, κάποια εταιρεία θα αμυνθεί. Δεν διαφωνώ σε αυτό, έτσι. Αλλά το να δώσει κάποιος αίμα να είναι προϊόν οικονομικής συναλλαγής, λοιπόν. Μ' αρέσει που κάποιοι λέγανε βάρβαρο το. Το συζητάμε γιατί γίνεται, βέβαια. Ναι, βάρβαρο το Σάιλοκ, ε. Λοιπόν, ο σύγχρονος Σάιλοκ. Θέλω να κλείσουμε με ένα ερώτημα που έρχεται από φίλο. Ναι. Που λέει, όσο πιο γρήγορα μπορείτε λόγω χρόνου. Και αυτή τη συγγνώμη του Μπουρλά, λέει, έχει κάτι να μας πει ο κύριος Φαρσαλινός? Τη συγγνώμη, ναι, που είπε προχθές. Δεν ήταν κατά συγγνώμη τίποτα το ιδιαίτερο. Ήταν επειδή έδινε υψηλότερες προσδοκίες και έκανε ενός τύπου διαφήμιση χωρίς επιστημονικά δεδομένα για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου ως προς τη μείωση μόλις μετάδοση, από ό,τι θυμάμαι, αν θυμάμαι καλά. Δεν ήταν κάτι τίποτα το τρομερό, μην αγχώνεστε. Αυτά είναι τακτικές marketing, δεν είναι τίποτα άλλο. Κώστας Φαρσαλινός. Marketing, κύριε Σαχίνη, είναι τίποτα άλλο. Κώστας Φαρσαλινός, λέει εδώ πέρα ο Χρήστος, ένας πολύ φίλος μου από νησί. Είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μισό λεπτό, κύριε Φαρσαλινέ. Ο πατέρας, λέει, με ανέβρισμα έφυγε γιατί το θριάσιο δεν είχε χειρουργό να κάνει άμεσα χειρουργείο. Περίμεναν 5 μέρες να τον στείλουν στο 401. Μια χαρά τα λέει ο Φαρσαλινός. Έχουν διαλυθεί τα πάντα. Τα απογευματινά χειρουργεία που είναι επιπληρωμή μας μάραναν. Ναι, όποιος χρειάζεται νοσοκομείο για σοβαρά ζητήματα γνωρίζει. Σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας. Σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας. Τα γνωρίζει. Οι άλλοι ελπίζω να μην χρειαστούν. Αλλιώς θα τα μάθουν και εκείνοι από πρώτο χέρι. Κώστας Φαρσαλινός, τον ευχαριστούμε πολύ. Καλή του ημέρα.